Ναι, έτσι, κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή νέα περίοδο. Ευχαριστούμε. Και να πω, μια και είπε ο κύριος Χαρίτσης, ότι είμαστε αγαπημένοι σας, κύριε Παπαχρήστο. Καλωρίζω στο Sky. Ευχαριστώ, κύριε. Εμένα, σε ένα μεγάλο βαθμό, είστε αγαπημένοι μου, γιατί είχατε προβλέψει να γίνει το ΣΥΡΙΖΑ και οφείλω να γνωρίζω τον ΣΥΡΙΖΑ στα νέα. Ναι, ναι. Ακριβώς. Τι είχατε προβλέψει, δεν τα άκουσα καλά. Είχε προβλέψει ότι θα γίνει το γραφείο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Α, μάλιστα. Θα σας αρέσουν, κύριε Γεωργιάδη. Όχι, μ' αρέσουν. Θα άλλο λέω, εντάξει. Θα σας πω τι έζησα προλίγου για να το ξέρετε. Για πέστε το. Για πέστε το. Έχω πάει στο ραδιόφωνο του Α και στη τηλεόραση του Α ζωή μου 50 φορές. Ναι. Τι 50, 500. Ναι, καλά. Πάντα πήγαινα μόνο μου, έβγαινα, μου λέγανε τα διάφορα εκεί τα λοιπά. Πάω σήμερα, ήρθαν 15-20 εργαζόμενοι. Ναι. Με περικυκλώσανε. Ναι. Και μου είπα, κύριε Γεωργιάδη, κάτι κάτι να μην καταφέρουν οι ζωές μας. Ναι. Λοιπόν, εδώ. Είναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Ξέρετε, μην μπορεί να λέμε τα διάφορα τα πολιτικά μας, ο Α, το Β, ο Α. Και δεν υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι με πραγματικές αγωνίες. Που δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και οι οικογένειές τους πίσω από αυτούς. Για να το. Μα και δεν είναι. Και άνεργοι εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ. Όπου έχει το θράσος η κυρία Γεροβασίλη. Και λέει και το αμίμητο, ότι όπως λέει όταν υπάρχει ένα αφαίρετο χτίσμα ναι, στο δάσος, πας και ναι. τον κρεμίζεις, έτσι κάναμε και με τα κανάλια. Και ρωτώ κύριε Χατζή, κύριε Παχρήστο, άμα σας στείλουμε μια μπουλντόζα να γκρεμίσει ένα αφαίρετο σε ένα δάσος και μέσα δείτε ότι είναι 15 άνθρωποι, θα τον κρεμίσεις, θα τον σκοτώσεις. Με τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω πως όχι, εντάξει. Ναι. Και θα μου επιτρέψουν να πω και κάτι ακόμα, για να πολεμήσουμε και την ουσία της προπαγάνδας. Τα κανάλια, για να τελειώσει το μεγάλο παραμύθι, το οποίο ξεκίνησε ο Ηλίας Κασιδιάρης με τον τίτλο Βοθροκάναλα και συνέχισε ο Παύλος Πολάκης με τον ίδιο τίτλο Βοθροκάναλα, γιατί αν δεν το ξέρετε, η φρασιολογία Κασιδιάρη είναι η φρασιολογία Πολάκη και ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τα κανάλια δεν ήταν παράνομα. Πάμε τελειώσουμε και εμείς που πιλάμε αυτήν την καραμέλα. Λειτουργούσαν με προσωρινές άδειες. Το ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η οριστική αδειοδοτική διαδικασία. Δεν καθίστωσα τα κανάλια που εξέμπαν παράνομα, κύριε Παχρήστο και κύριε Χατζή. Ναι, γιατί αν ήταν παράνομα, ήταν κλεπτοαποδόχος στο κράτος. Γιατί έπαιρνε φόρους, έπαιρνε ΦΠΑ, έπαιρνε ασφαλιστικά ταμεία. Ασφαλιστικές δεν είναι. Εντάξει, σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Έτσι. Ναι, ναι. Και να πω και κάτι ακόμα τελευταίο. Παρακαλώ. Πόσα παράνομα τα κανάλια, στα οποία κάθε μέρα ήσαν βουλευτές, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και πρωθυπουργός. Α, καλά, ναι. Και πόσα από αυτά τα παράνομα κανάλια τον στήριξαν. Με νύχια και με δόντια για να γίνει πρωθυπουργός. Δήλωση του κυρίου Λάκη Λαζόπουλου δεν έχω ακούσει ακόμα για τα κανάλια. Ναι, εντάξει, δεν ασχολείται. Μα ο κύριος Λαζόπουλος δεν έχει κάνει έτσι για κανάλια και τέτοια. Είναι ευαίσθητος άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος έχει ένα προβληματάκι ακόμα. Ναι, δακρύζει. Δεν έχει κάνει δήλωση. Μου κάνει εντύπωση η σιωπή του Λάκη. Ίσως το περιγράψει με τίποτα γριές οι οποίες παίρνονται και. Τέτοια, γιατί είναι το κλασικό για να καταλάβει το ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια ποιους υποκριτές ακολουθούσε, ποιους υποκριτές χειροκροτούσε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, για, να τώρα, πέσουν σιγά σιγά οι μάσκες. Να μου απαντήσετε τώρα στο ερώτημα που σας έθεσα. Είχατε μια συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, από ό,τι γνωρίζουμε, χθες. Δεν ξέρω αν ήταν στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων που κάνετε, στο πλαίσιο της Θεσσαλονίκης. Πάντως, θέλουμε να μας πείτε ποιο είναι το concept με το οποίο θα πάει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης και αν έχει αφήγημα η Νέα Δημοκρατία. Πρώτον, τον κύριο Μητσοτάκη τον βλέπω κάθε μέρα. Καλά, τον είδα και χθες, τον δω και σήμερα, τον είδα και χθες, τον δω και αύριο κτλ. Χθες είχαμε μια συνάντηση στα πλαίσια των προγραμματισμένων μας συναντήσεων. Αυτό που έχει το όνομά σας δημοσιογράφη πρωινός καφές. Ναι, ναι. Στο οποίο συμμετέχω και εγώ και ο αντιπρόεδρος και κάποια άλλα θέλει. Λοιπόν, τώρα, το πρόγραμμα της περιοδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη θα ανακοινωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι από μένα, όμως μια και το είπε ο κ. Παχρήστος, πρέπει να σου πω ότι πράγματι είναι αληθές ότι παράλληλα με το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Θεσσαλονίκη. Το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας θα περάσει όλους τους νομούς, τους γειτονικούς Μακεδονίας, Θεσσαλίας και δυνατόν και της Θράκης, για να έχουμε και να μεταφέρουμε στον πρόεδρό μας τον παλμό της πραγματικής κοινωνίας. Δεν καθόμαστε το λεπτό, η Νέα Δημοκρατία είναι διαρκώς συνεργός. Υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα, κύριε Γεωργιάδη. Το ένα ζήτημα αφορά τους φορολογούμενους, δηλαδή όσους τέλος πάντων έχουν απομείνει και μπορούν να πληρώσουν φόρους, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως. Και τις επιχειρήσεις γενικά, δηλαδή θέλω να πω οι φορολογικοί συντελεστές είναι η μαγική φράση και θέλω να ξέρουμε εάν ο κ. Μητσοτάκης
έχει πρόθεση πάνω σε αυτό το πεδίο να κινηθεί στη Θεσσαλονίκη, ούτως ώστε να μας δώσει μια απάντηση με αριθμούς κανονικά και να δεσμευτεί. Και το δεύτερο είναι η νέα γενιά. Δηλαδή, ναι. Εάν δηλαδή ουσιαστικά σας ρωτάει ο Τάκης Χατζής, θα έχει και ο Μητσοτάκης το δικό του πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Υπάρχει τέτοιο πράγμα ή απλώς θα έχουμε. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Λόγια. Με τον τρόπο που το έχουμε στο μυαλό μας. Ναι. Από τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Και αυτά που υπεσχέθηκε το 2014, για τα οποία η κυρία Γιώργο Βασίλη μας είπε προχθές ότι τα υλοποιήσαμε κιόλας. Εντάξει τώρα, ανέκδοτα λέω, καθένας τώρα μην ασχολείστε με αυτό τώρα. Ναι. Όταν εκπροσωπείς μια κυβέρνηση που υπεσχέθηκε στη Θεσσαλονίκη, 13η σύνταξη, βασικό μισθό 751, την ναι. κατάρρευση του ένφια, την κατάργηση του μνημονίου και διάφορα άλλα. Έρχεσαι μετά από δύο χρόνια που έχει κάνει τα ακριβώς αντίθετα. Γιατί δεν είναι δεν έδωσε 13. Και χειρότερα. Έκοψε τη σύνταξη. Και χειρότερα. Δεν είναι δεν κατήγει τον ένφια, αύξησε τον ένφια. Δεν είναι ότι δεν κατήγει το μνημόνιο, υπέγραψε νέο μνημόνιο για τα επόμενα 150 χρόνια. Τι το καταλαβαίνετε. 99. 99 συν 50 είναι. Ναι. Το 50 δεν είναι. Θα το πω. 149 λοιπόν έχει 150. Λέω λοιπόν. Όταν εκπροσωπεί αυτή την κυβέρνηση. Είναι δυνατόν, κύριε Παχρήστο, κύριε Χατζή, να βγαίνει και να λες Έλληνες πολίτες, υλοποιήσαμε όσο υποσχεθήκαμε το 2014 και το 2015. Λοιπόν, επαρχόμαστε στο ερώτημα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είπαν ψέματα, παραμύθια σαν τον κόσμο. Τους ξεγέλασαν και ο Μητσοτάκης. Είναι παρελθοντικός χρόνος. Ωραία. Ότι μας δουλεύουν τώρα. Ωραία, πολύ ωραία. Ο Μητσοτάκης έχει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει το δικό του πρόγραμμα Θεσσαλονίκης να μας παρουσιάσει. Θα παρουσιάσει λοιπόν. Ναι. Όπως είπε ο κ. Χατζής σωστά, με αριθμούς και παραδείγματα, το πώς η Νέα Δημοκρατία θα επιτύχει την μείωση των φόρων, γιατί χωρίς μείωση των φόρων δεν θα γίνει η οικονομία, χωρίς να κάνει απολύσεις στο δημόσιο, όπως συνεχώς τον κατηγορούν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι θα μας παρουσιάσει ένα πλαίσιο. Νομίζω είπε με αριθμούς, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Είδαμε χτες στο Sky μια δημοσκόπηση και βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να έχει μια υψηλή συσπήρωση της τάξης, νομίζω γύρω 80% ναι. και να προηγείται 10 μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πολύ χαμηλή συσπήρωση. Αυτό που θέλω να μου πείτε είναι το εξής. Εάν στα δύο χρόνια που λέει η κυβέρνηση ότι θα προκηρύξει εκλογές, το νωρίτερο λέει στα δύο χρόνια θα προκηρύξει εκλογές, πιστεύετε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να διατηρήσει αυτές τις δυνάμεις εάν δούμε την οικονομία να ανακάμπτει κατά τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών και του ίδιου του Πρωθυπουργού? Πρώτα απ' όλα να πω μερικά λόγια της δημοσκοπής γενικά και της χρησινή για να. Γιατί με αρέσει η δημοσκοπής και τις μελετώ και τις εμπιστεύομαι και τις χρησιμοποιώ ως εργαλείο. Δεν είμαι από αυτούς που ποτέ βγήκαν τα πάντα κάτι λεκά των δημοσκοπήσεων, ούτε όταν δεν μας ευνοούσαν. Λοιπόν, η περίοδος που έγινε αυτή η δημοσκόπηση, 1 με 2 Σεπτεμβρίου, είναι παραδοσιακά η καλύτερη περίοδος για οποιαδήποτε κυβέρνηση δημοσκοπικά. Είναι μετά το καλοκαίρι, πριν αρχίσει ο κόσμος να πληρώνει. Άρα έχει γίνει στην καλύτερη στιγμή για την κυβέρνηση. Και έγινε μάλιστα την ημέρα που ανακοινώθηκαν τα 246 εκατομμύρια, όπου υποτίθεται την κυβέρνηση και πετύχει μια μεγάλη επιτυχία. Άρα η δημοσκόπηση αυτή διεξήχθη στις πλέον ευνοϊκές για την κυβέρνηση συνθήκες. Οφείλω να σας πω ότι κατά τη δική μου εκτίμηση και κρατήστε το ηχητικό, σε τρεις μήνες από σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ τα ποσοστά που είδε στη τεχνή δημοσκόπηση δεν τα βλέπει ούτε με κιάλια. Γιατί όσοι μελετούμε τη δημοσκοπήση ξέρουμε ότι ο κυβερνητικός δημοσκοπικός κύκλος είναι το ανώτερο σημείο το Σεπτέμβριο και το κατώτερο το Δεκέμβριο. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί θα δείτε που θα είναι ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Η Νέα Δημοκρατία ασφαλώς και θα διατηρήσει δυνάμεις, κύριε Χατζή, και θα τις διευρύνει. Θα τις διευρύνει για ποιο λόγο? Γιατί ακόμα ένα μεγάλο κομμάτι του. Δηλαδή πιστεύετε στο σενάριο της αυτοδυναμίας? Πιστεύω υπάρχει ότι τέτοια πιθανότητα. Όσο οι εκλογές καθυστερούν. Μάλιστα. Και αν πράγματι γίνουν μετά από δύο χρόνια που μου είπατε. Έτσι λένε. Δεν το λέω εγώ, δεν σας είπα εγώ. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Αυτό λέω. Ναι, μου το ερώτημα είναι. Ναι, ναι, μην. Όχι, το είπατε εσείς. Το λέω ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν το ξέρω εγώ που θα γίνουν οι εκλογές. Πιστεύω ότι σε δύο χρόνια από σήμερα, με το ρυθμό που έχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει ποσοστό που θα σας καταπλήξει θετικό. Μάλιστα. Διότι δεν υπάρχει τίποτα από όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ που να πρόκειται να γίνει. Τώρα, όσον αφορά το αφήγημα θα φτιάξει οικονομία. Ακούσατε.
Είμαστε μπροστά. Μα στο τι αφήγημα νέο, θα έχετε εσείς, μισό λεπτό κύριε. Είπε ότι θα μειώσει του χώρου και. Όχι, άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής. Για το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ λέω. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αυτά τα οποία περιγράφονται στο μνημόνιο και σε, δηλαδή και υλοποιήσει πλήρως όλες τις δεσμεύσεις, εσείς θα στερήσετε αφηγήματος, διότι θα τα έχουν κάνει όλα αυτοί. Είναι τελείως λάθος. Εσείς τι θα πείτε στον κόσμο, είναι να κάνω τι, τι, με, τι, δηλαδή εδώ τι. Είναι άλλη μια επιτυχία, ναι, της προπαγάνδας του ΣΥΡΙΖΑ. Α, τι λένε δηλαδή οι ΣΥΡΙΖΑ. Φάγαμε το χάπινγκ δηλαδή. Ναι. Ότι κάνουμε το μνημόνιο εμείς. Όχι. Αυτό που υλοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το λάθος μνημόνιο. Α. Να το εξηγήσω και να το καταλάβετε με αριθμούς. Το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου, η δημοσιονομική προσαρμογή της 100 μονάδας δημοσιονομικής προσαρμογής, τις έκλεισε με 56% από φόρους και 44% από περικοπή δαπανών. Αυτό έφερε πολύ μεγάλη ύφεση, γιατί η φόρτα μεγάλη. Ήρθε ο Σαμαράς, μείωσε τους φόρους και άλλαξε το μείγμα. Και πήγε από 56-44 92-8, δηλαδή 92% η μείωση δαπανών και 8% η αύξηση των φόρων. Ήρθε ο Τσίπρας τώρα και τι έκανε, το έκανε, συγγνώμη, του Σωμαρά ήταν 77-23, όχι 92, 77-23, 77% μείωση δαπανών, 23% των φόρων. Ήρθε μετά ο Τσίπρας και το έκανε 92-8, 92 δηλαδή αύξηση των φόρων, 8 μείωση δαπανών. Ε, εντάξει, αυτό δεν λέει τίποτα όμως. Αυτό δεν λέει. Είναι λάθος, κύριε Χατζή. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη. Και μας πηγαίνει βαθύτερα στη μιζέρια. Κύριε Γεωργιάδη, εάν, είναι επιτυχής, εάν ήταν επιτυχής η μείωση των δαπανών και επί Παπανδρέου και επί Σαμαρά, δεν υπήρχε κανένας λόγος να τους μειώσει, να τους μειώσει κι άλλος, κι άλλο ο Τσίπρας. Κύριε Παπανδρέου, τι είναι αυτό τώρα που λέτε, δεν έχει βάση αυτό. Όταν η κυβέρνηση Σαμαρά παραλαμβάνει μείον 6% την ύφεση, μείον 6, και παραδίδει ανάπτυξη συν 0,4, τη μεγαλύτερη τότε τελευταία τρίμηνο ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Σωστό είναι αυτό. Σήμαινε ότι η οικονομία έχει αρχίσει να γυρίζει. Ναι. Δυστυχώς ο ελληνικός λαός πίστεψε το παραμύθι ότι θα πάει ο καουμπόι Βαρουφάκη στο Eurogroup, θα εκβιάσει ο Ευρωπαίος και θα πάρει τα λεφτά. Μάλιστα, και αυτό είναι. Ο ελληνικός λαός ψήφισε τον Τσίπρα, όπως είπε ο Δραγασάκης, ότι πέσαμε έξω, ότι θα εκβιάσουμε τους Ευρωπαίους και οι Ευρωπαίοι θα υποχωρούσαν. Ναι, ή αυταπάτη που είπε ο Τσίπρας, ότι ένιωσε μια αυταπάτη. Ότι η οικονομική πολιτική Σαμαρά Βενιζέλου ήταν επιτυχής και είχε αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Σωστό είναι αυτό. Ωραία. Ακόμα ναι. Για να βγούμε από την κρίση. Δυστυχώς τώρα γυρίσαμε πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μας έχει πάει ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ πίσω. Στο δε αφήγημα ότι η οικονομία θα πάρει μπρος, ας πούμε ένα πράγμα. Σύμφωνα με το μνημόνιο που αυτοί έχουν υπογράψει και που έχουν πει οι ίδιοι πόσο σημαντικό είναι να τελειτούν τα χρονοδιαγράμματα, θα έπρεπε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια. 2,8 νομίζω. 2,8. Είναι απολύτως απαραίτητα. Για ποιο λόγο? Για την αγορά. Για την αγορά. Θα πάνε στην αγορά, εντάξει. Θα είναι γνωστό. Στην αγορά. Είναι γνωστό, εντάξει. Τώρα δεν θα πάρουμε αυτά τα λεφτά. Το πρώτο τρίμηνο του 2017. Δεν έχουν κάνει τη δουλειά του. Ναι. Θα ξεκινήσουν λοιπόν ένα νέο γύρο δίθεν ηρωική διαπραγμάτευση. Θα πηγαίνουν έρχονται στα Eurogroup. Θα αρχίσει το κομμάτι να πέφτει. Θα ανεβαίνουν τα spread. Θα αρχίσουμε πάλι τη συζήτηση αν θα προλάβουν να κάνουν δεύτερη αξιολόγηση. Γιατί το Φεβρουάριο η Ελλάδα ξαναχροκοπεί όπως τον Ιούλιο του 2016 είχε υποχρεώσεις που δεν μπορούσε να πληρώσει και να πάρει τη δόση. Το ίδιο είναι και το Φεβρουάριο του 2017. Ναι. Θα ξαναρχίσουμε λοιπόν να ζούμε από την αρχή όλη αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Το συνειδητοποιείτε. Ναι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την επικοινωνία. Και βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε τι θα πείτε στη Θεσσαλονίκη πραγματικά. Γιατί όλα αυτό έχει. Όπως πρέπει, μην έχετε αμφιβολία. Τα έχετε καλά με τον Κυριάκο, εντάξει. Όλοι εκεί στη Νέα, στη Νέα Δημοκρατία, λέω, δεν υπάρχει στο κομματική αντιπολίτευση. Είναι όλα ήρεμα. Έλα, δεν είναι τώρα. Προηγουμένως με ρώτησε για τη συσπήρωση. Ότι αν τα κατασπήρετε, τι αντιπολίτευση. Εσωκομματική, είπα. Η Δημοκρατία είναι Μπετόν Αρμέ τώρα, μην τα πείτε. Μπετόν Αρμέ, μάλιστα, ωραία. Μπετόν Αρμέ, στη βάση. Στη βάση. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα τώρα. Στη βάση είναι Μπετόν Αρμέ, γιατί με υποφέρουν οι άνθρωποι, σου λέει, θα τελειώνουμε. Ελπίδα, ελπίδα. Ψάχνει να βρει ελπίδα εκεί. Πιο ψηλά δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Κύριε Γεωργιάδη, να τα λέμε όλα. Δεν το λέω έτσι, δεν αφισβητεί κανείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βγήκε από μια ανοιχτή. Εμείς δεν είπαμε ότι τον αφισβητεί κανείς. Τον πριονίζουν. Όχι, δεν είπαμε ότι τον αφισβητεί κανείς. Άλλωστε, όταν είναι πρώτος δημοσκοπής, τολμάει κανείς να βγει να τον αφισβητήσει.
Αλλά άμα το. Δεν γίνεται αυτό. Άλλο αυτό, άλλο. Δεν γίνεται αυτό, αδανόητο να το κάνει. Κάθεται σε μια καρέκλα, ας πούμε, και κάποιος από κάτω πριονίζει. Ναι, για να σιγά, δούμε. Σιγά όμως. Σιγά. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Γεωργιάδη. Διαφημίσεις, τι θες, παιδί μου.